Κύριε Μητσοτάκη, από όσα είπατε, μάλλον αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχετε ένα πρόβλημα κατανόησης των επιχειρημάτων. Διότι λέτε την ίδια στιγμή, και αυτό ίσως είναι το χειρότερο, ότι δεν καταλαβαίνετε τι είπατε, λέτε την ίδια στιγμή, είμαστε υπέρ του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό, το οποίο θα ήταν κάτι απολύτως συνεπές σε κάποιον που δηλώνει φιλελεύθερος. Και την ίδια στιγμή που λέτε είμαστε υπέρ του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό, λέτε ότι οι ενήλικες πολίτες να πηγαίνουν να παίρνουν γνωμάτευση πριν αποκτήσουν το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Δηλαδή, έτερο προσδιορισμός του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού. Έχετε χάσει την μπάλα. Έχετε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και αποδεικνύετε μέσα από την άγνοιά σας να διαχειριστείτε κρίσιμα και σοβαρά ζητήματα ότι τελικά είσαστε γιαλαντζή φιλελεύθερος. Και γιαλαντζή φιλελεύθερος είσαστε. Και ότι είσαστε βαθιά συντηρητικός. Ούτε καν φιλελεύθερος είστε. Είστε νέο φιλελεύθερος, σκληρά νέο φιλελεύθερος σε όλα τα νομοθετήματα τα οποία καταργούν την κοινωνική συνοχή, την εργασία, τα δικαιώματα. Τα ψηφίζετε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Σε όσα ζητήματα όμως έρχονται εδώ και αφορούν ζητήματα ταμπού για την ελληνική κοινωνία, αναδιπλώνεστε. Το δεύτερο που δεν καταλάβατε είναι ότι δώσατε ένα ατυχές παράδειγμα. Εγώ δεν σας εγκάλεσα διότι μπορεί να μην είναι αληθές το παράδειγμα το οποίο δώσατε. Καθίστε κάτω, δεν είπα αυτό. Σας εγκάλεσα για την επιλογή σας να δώσετε αυτό το παράδειγμα. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Δεν είχατε άλλο παράδειγμα να δώσετε. Δηλαδή ουσιαστικά τι μας λέτε. Μας λέτε για τον κόσμο που μας ακούει, τους πολίτες, τους βουλευτές, ερχόμενος εδώ στη Βουλή για να δώσετε το παράδειγμα ενός ανθρώπου στα 18 του που έχει χρήση ψυχιατρικής στήριξης και γι' αυτό άρα ήθελε να κάνει αλλαγή φύλου, να αποκτήσει το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, δίνετε την αίσθηση ότι ταυτίζεται μια ολόκληρη κατηγορία πολιτών, συμπολιτών μας, που έχουν αυτό το δικαίωμα, με όσους πιθανώς ελάχιστος να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Και αυτό είπα ότι είναι ντροπή. Ούτε το καταλάβατε αυτό. Αντί λοιπόν να έρθετε και να πείτε, εντάξει, εκ παραδρομής έδωσα και ένα παράδειγμα, αλλά υπάρχουν προφανώς η πλειοψηφία των υποθέσεων, δεν αφορά ανθρώπους που χρήζουν ψυχιατρική στήριξη, επιμένετε σε αυτό. Το χειρότερο λοιπόν είναι ότι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Μητσοτάκη. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εάν λοιπόν για σας το κρίσιμο θέμα είναι η γνωμοδότηση ή η γνωμάτευση των επιστημόνων του Ιατρικού Συμβουλίου, γιατί το αρνείστε αυτό και έχετε σηκώσει κουρνιαχτό για τους συμπολίτες μας εκείνους, για τα παιδιά, τα διεφυλικά παιδιά, τα οποία υφίσταται απίστευτο μπούλινγκ και εξευτελισμό όταν πηγαίνουν στο Λύκειο, και βεβαίως η εικόνα τους, η φυσική τους παρουσία δεν συνάδει με το όνομα που αναγράφεται στην ταυτότητα και που ο καθηγητής διαβάζει στον κατάλογο. Στο όνομα ποιας λογικής επιστημονικής προσέγγισης, θρησκείας, θρησκευτικής προσήλωσης που είναι απόλυτα σεβαστή, ποιος Θεός είναι αυτός ο ελεήμων και φιλάνθρωπος που μας οδηγεί στο να παίρνουμε αποφάσεις αυτά τα παιδιά να τα οδηγούμε στο μπούλινγκ, στον εξευθυλισμό, στην αυτοκτονία? Ποιος, πείτε μας. Πείτε μας. Και έρχεστε λοιπόν εδώ, κύριε Μητσοτάκη, για άλλη μια φορά με την καραμέλα των ανεξαρτήτων Ελλήνων και του κύριου Καμένου. Λοιπόν, η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με τη συμπεριφορά τους, με τις απόψεις τους, με τις ιδέες τους, με την ιδεολογία τους, που τους κατηγορείται δήθεν ότι είναι ακροδεξιοί. Άλλοι είναι ακροδεξιοί, μέσα στο κόμμα σας, τους έχετε αντιπροέδρους. Που τους κατηγορείται ότι είναι οπισθοδρομικοί και από ενοχή, βεβαίως, που κάποιοι από την κεντροαριστερά συγκυβέρνησαν με αυτούς τους ακροδεξιούς που ήταν στο Λάος και τώρα στο κόμμα σας, λένε τον Καμένο ακροδεξιό. Αλλά με τον Καμένο στην κυβέρνηση
πέρασε το σύμφωνο συμβίωσης, πέρασε το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, περνάει τώρα αυτό το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Δεν σας αρέσει, αλλά έτσι είναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ησυχία, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο έχει σημασία, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι σήμερα θα έχουμε μια πολύ σημαντική και μεγάλη τομή για τα ελληνικά πράγματα. Επί της αρχής ένα νομοσχέδιο κρίσιμο για τη διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ένα νομοσχέδιο που είναι βήμα προς τα μπρος και μου μας κάνει να πηγαίνουμε προς την Ευρώπη και όχι να φεύγουμε από αυτήν, κυρία Μητσοτάκη, διότι και αυτό δεν μπορεί να είναι αλακάρτ, θα ψηφιστεί. Και θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι ναι, υπάρχει η επιστολική ψήφου του Υπουργού που επί της αρχής ψηφίζει υπέρ του νομοσχεδίου και υπάρχουν εδώ, ναι, διότι αυτό είναι το κρίσιμο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό θα περάσει με μεγάλη πλειοψηφία επί της αρχής και θα περάσουν και τα κρίσιμα άρθρα του, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Δεν λέτε, ορίμασε, δεν ορίμασε.